Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία το 2012 ήταν δύο μονάδες επάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή μπορώ είναι 7 μονάδες κάτω από τον εαυτό της. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Όχι, δεν θα σας δώσω, γιατί σας έδωσα άπλιο το χρόνο πριν να αναπτύσσετε τις πάντως είχαμε ευρωεκλογές, δεν είχαμε εθνικές εκλογές. Ολοκληρώστε και μετά. Γιατί και η συμπεριφορά του ψηφοφόρου μπορεί να ήταν διαφορετική. Φυσικά, και θα σας πω ότι εμείς διεκδικούμε να είναι και διαφορετική. Με ποια έννοια? Ότι προφανώς διεκδικούμε μία ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη ηχηρότερη καταγραφή αυτής της άπλετης εμπιστοσύνης που δόθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία και μας τιμά, αλλά και μας επιφορτίζει με πολύ μεγάλη ευθύνη, και να οργανώσουμε την ανατροπή μιας κυβέρνησης η οποία δεν έχει πια στήχηση και αντιστήχηση με την κοινωνική και λαϊκή βούληση. Τώρα σε συνθήκες... Και να αναλάβουμε το βάρος της εξόδου της χώρας μας από αυτήν την κοινωνιοκτόνο πολιτική και από αυτήν την ζωφερή περίοδο των μνημονίων. Σε συνθήκες πόλωσης είναι δύσκολη η κριτική για αποφάσεις του κόμματος, αλλά δεν έγιναν και λάθη και αστοχίες. Και μιλάω και για την επιλογή προσώπων στις αυτοδιοικητικές, αλλά επαναλαμβάνω και για το ότι δεν πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πιστικό αυτό το αίτημα για ανατροπή. Μα, ακούστε, να δώσει το χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Να περάσει μπροστά με 5, 6, 7 μονάδες. Να περάσει από τα ίδια του τα ποσοστά. Κύριε Μάλι, θα απαντήσω πρώτα στο ερώτημά σας αν έγιναν και λάθη. Και εγώ θα απαντήσω γενικά ότι ασφαλώς μπορεί να γίνανε και λάθη. Εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Αντίθετα, θέλουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν κάνει λάθη όποιος δεν κάνει τίποτε. Και εμείς δεν είμαστε σε αυτούς που πρόκειται να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια στη γωνία, περιμένοντας να τους επισκεφθεί η ιστορία. Εμείς την ιστορία πάμε και τη συναντάμε. Και φυσικά είμαστε δεκτικοί σε κριτική και κάνουμε και μόνοι μας την αυτοκριτική μας. Τώρα, εν σχέση με το πόσο καταγράφηκε η διαφορά και η αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι καταγράφηκε ηχηρότατα. Και διεκδικούμε να καταγραφεί ακόμη ηχηρότερα, για να είμαι σαφής. Έτσι. Διεκδικούμε δηλαδή ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές που εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Ξέρετε γιατί το λέω? Να το πω όσο πιο απλά γίνεται, έτσι να μας καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Έχασε το ΠΑΣΟΚ το 30% της δύναμής του. Κατέβηκε η Νέα Δημοκρατία τόσες μονάδες. Έπεσε η Δημάρ στο 1,2. Μα δεν πήρε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ από όλα αυτά? Κοιτάξτε, υπάρχει μία... Δεν πήρε. Επιτρέψτε μου να σας πω. Μετακινήσεις ψηφοφόρων είναι καταγεγραμμένο ότι έχουν γίνει. Επίσης είναι καταγεγραμμένο ότι έχει καταποντιστεί το δίδυμο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κατά 830.000 ψήφους. Αυτό είναι βέβαιο. Σχεδόν ένα εκατομμύριο. Αυτό είναι βέβαιο. Έχει καταγραφεί. Λέω γιατί εσείς δεν ανεβήκατε. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ότι έπεσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όποιος μπαίνει μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και βλέπει τις ψήφους. Εμείς συγκριτικά. Αμέσως, με το πώς αποτυπώθηκε η δύναμη των άλλων κομμάτων, συγκριτικά καταγράφουμε σταθεροποίηση των ποσοστών μας, και αυτό είναι για μας σημαντικό. Είναι θετικό ή αρνητικό, κυρία Κωνσταντοπούλη, σταθεροποίηση είναι... σε τέτοιες συνθήκες, η σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θετικό? Θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Ναι, ειλικρινότατα σας το λέω. Η σταθεροποίηση είναι θετικό γιατί αποδεικνύεται ότι το 27% που πήραμε τον Ιούνιο δεν ήταν ευκαιριακό. Τον Ιούνιο του 12 δεν ήταν ευκαιριακό. Ότι δεν μένουμε όμως εκεί και ότι προφανώς διεκδικούμε περισσότερη εμπιστοσύνη από τον κόσμο είναι αυτονόητο. Λέτε. Θέλω όμως να σας δώσω και μία ακόμη παράμετρο. Σύντομα μόνο, αν θέλετε, για να δεν πάμε στο κύριο. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία την μεταπολιτευτική και στην ιστορία καταγραφής της ιδιωτικής τηλεόρασης, δεν έχει ποτέ υπάρξει αξιωματική αντιπολίτευση η οποία να δέχεται τα πειρά σύσσωμου του μηντιακού κατεστημένου κατά τον τρόπο που δέχεται τα πειρά αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν έχει υπάρξει τέτοιος αποκλεισμός ειδήσεων που αφορούν την αξιωματική αντιπολίτευση από το μηντιακό σύστημα ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό είναι μία παράμετρος η οποία εγώ θεωρώ, και σας το λέω ευθέως, ότι επηρεάζει και τους ψηφοφόρους, ιδίως τους ανθρώπους οι οποίοι ενημερώνονται μόνον από την τηλεόραση. Πάντως και τον Ιούνιο του 2012, υπό τις ίδιες συνθήκες περίπου έγινε η εκλογική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών. Αυτό όμως δεν είναι τιμητικό. Όχι, λέω, υπό τις ίδιες συνθήκες, μισό λεπτό, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό που είπα. Συνηγορείτε με αυτό που λέει η κυρία Χρυστοπούλου. Όχι, υπό τις ίδιες συνθήκες, μα πιστεύω να το διορθώσω.
Πετάω κι εγώ κοτσάνες όταν είμαστε στον αέρα, κύριε Παπαμίκο, υπό τις ίδιες συνθήκες λέγοντας, ενώ τα ίδια είχατε καταγγείλει και τότε. Εσείς. Όχι, δεν τα καταγγέλνουμε. Τα ίδια είχατε καταγγείλει και τότε. Αλλά τα κύριε ποσοστά σας ήταν μεγαλύτερα. Θα σας πω ένα απλό. Όχι, δεν ήταν μεγαλύτερα, ήταν κατά 0,2. Και σε ψήφους. 0,02% δεν μιλάμε για. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω. Θα σας πω ένα χοντρό γεγονός. Μάλλον προφανώς θέλει να μιλήσετε μόνοι σας. Όχι, όχι, όχι. Σε εσάς θα έρθω, κύριε Παπαμίκο. Σε εσάς αμέσως. Όμως, για να ολοκληρώσω και αμέσως δεν έχω καθόλου την πρόθεση να σας στηρίξω. Ελάτε, κύριε Κουσαντοπούλου, με αυτό το τελευταίο θα πω. Εμείς, την Πέμπτη πριν από τις εκλογές, κάναμε συνέντευξη τύπου, στην οποία παρουσιάσαμε όλες τις ντροπιαστικές τροπολογίες που η κυβέρνηση Σαμαρά έχει περάσει το τελευταίο, την τελευταία διετία. Δείξαμε και αυτό εδώ το βιβλίο, τη μαύρη βίβλο της ντροπής, η οποία έχει στοιχειοθετημένη την ντροπιαστική μετατροπή του κοινοβουλίου σε μηχανή ξεπλήματος ευθυνών και ποινικών και χαρίσματος κορμιλικών υποχρεώσεων. Και λέτε ότι δεν καλύφθηκε δημοσιογραφικά. Δεν το μετέδωσε κανείς. Αντίθετα, παραμονή των εκλογών είχαμε προπαγανδιστική δράση συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού και συγκεκριμένων δημοσιογράφων. Φαντάζομαι. Όχι, δεν εννοώ, αλλά δεν σημαίνει ότι εξαιρείται ο Sky από μια άνηση μεταχείριση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό όμως που λέω δεν αφορά το Sky. Αυτό πάντως το έχουμε μεταδώσει πρώτον. Δεύτερον, επειδή και εγώ κάνω μια εκπομπή σε αυτό το σταθμό, δεν υπήρξε ούτε μια εκπομπή χωρίς εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, αν βρεθεί κάποιος να μου πει ότι έχω κάνει εκπομπή χωρίς να ακουστεί η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω ότι μια τέτοια είδηση ή κύριε Παπαμίκο, η χθεσινή είδηση. Όχι, όχι, μην το θα ένα έχει. Ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Να το έχετε μετά. Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Παπαμίκο. Πρώτον, να ξεκινήσω το τελευταίο.